Κάτω τα χέρια από τον πολιτισμό, βροντοφώναξαν οι καλλιτέχνες και του νομού Ροδόπης, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία ενάντια στο προεδρικό διάταγμα και στην υποβάθμιση των πτυχίων τους. Η πορεία ξεκίνησε από το σπαθί της Κομωτινής και οι διαδηλωτές περιηγήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής. Ασήμαντους στην κοινωνία και θέλουν να εκδηλώσουν την προσφορά μας. Και είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε ενάντια σε αυτό, να αγωνιστούμε και να δείξουμε ότι οι καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί στην κοινωνία, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα αξιόλογο και αυτό και τίποτα που πάει στην ψυχή μας δεν θα υπήρχε. Είμαστε μέλησες, τι θα γίνει αν εξαφανιστούμε. Και εγώ πιστεύω στην ωφελημότητα της τέχνης πάρα πολύ. Τα είπες υπέροχα, μπράβο, γιατί πίσω από όλο αυτό δεν είναι δηλαδή μόνο ότι είμαστε πλέον απόφοιτοι λυκείου, είναι ότι υποβαθμίζεται η τέχνη η ίδια και η προσφορά της και ο κόσμος συνεχίζει να μας βλέπει ως χοπίστες, άνθρωποι που ουσιαστικά δεν εργαζόμαστε και δεν πρέπει να αμοιβόμαστε για την εργασία μας. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Νομίζω πάρα πολλά χρόνια παλεύουμε για το αυτονόητο. 20 χρόνια τώρα είμαστε αδιαβάθμιτοι. Δεν είναι ότι ξυπνήσαμε ξαφνικά 2 μήνες τώρα και κάνουμε αυτές τις κινητοποιήσεις. Απλά νομίζω ότι ξεχύλισε το ποτήρι και τώρα θα μας ακούσετε. Είμαι μουσικός, ανήκω στον κλάδο T16 και θεωρούμε από τους πάρα πολύ τυχερούς, καθώς μόλις πέρυσι διορίστηκα επιτέλους μετά από 21 χρόνια στην αναπλήρωση σε μουσικά σχολεία, διορίστηκα λοιπόν μόνιμη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επαναπαύομαι εγώ και οι συνάδελφοί μου μουσικοί του κλάδου ΤΑΦΕ16, καθώς τα πτυχία μας αυτή τη στιγμή εκμεδενίζονται, παρόλο που είμαστε μόνοι στο δημόσιο. Αν αυτή τη στιγμή προς το παρόν δεν επηρεαζόμαστε άμεσα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα πολύ πιθανόν να ανήκουμε και εμείς, όπως και οι συνάδελφοι του θεάτρου, του χορού, κινηματογράφου, σε αυτούς που θα μείνουν χωρίς δουλειά. Υποβαθμίζονται τα πτυχία μας. Δεν ξέρω, η κατάσταση είναι τραγική αυτή τη στιγμή. Εάν δεν αποσυρθεί άμεσα, όχι κάποιες παράγραφοι αυτού του προεδρικού διατάγματος, ολόκληρο λοιπόν το προεδρικό διάταγμα, αν δεν αποσυρθεί άμεσα, όλοι κινδυνεύουν. Όλοι μας. Υποβαθμίζονται οι οδειακές σπουδές. Υποβαθμίζονται τα πτυχία που τα οδεία χορηγούν στους σπουδαστές τους. Μιλάμε για σπουδές άνω των 10 ετών. Μιλάμε για 12 χρόνια μάξιμου των σπουδών μας. Όλα αυτά πάνε στο βρόντο. Η τέχνη αφορά όλους μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μουσική, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς θέατρο, χωρίς κινηματογράφο. Σκεφτείτε όλοι καθημερινά πόσο μέσα στη ζωή σας έχετε τη τέχνη. Ο πολιτισμός αφορά όλους. Τα παιδιά μας, εμάς. Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς τη τέχνη. Πώς ο κύριος, ο βουλευτής, ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική και Συμμαχία, δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ωστόσο, δηλώνει τη συμπαράστασή του στον αγώνα και στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών της πόλης μας και των όμορων νομών. Ο αγώνας να κρατηθούν ζωντανοί άνθρωποι που παράγουν και εξελίσσουν τη τέχνη και τον πολιτισμό δεν μπορεί να είναι μόνο δικός τους αγώνας. Μας αφορά όλους. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους φοβάται, φοβάται τους ανθρώπους που έχουν ελεύθερο πνεύμα και λόγο. Ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, το στοχοποιεί. Δεν είναι όμως μόνοι, είναι μαζί τους όλη η κοινωνία που πλήττεται και αναζητά διέξοδο μέσα από το έργο. Αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε μαζί και να είναι βέβαιοι ότι θα νικήσουμε. Αυτή είναι η δήλωση του βουλευτή του κ. Χαρίτου. Έχω να πούμε ότι και η Επιτροπή Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ροδόπης είναι κοντά στους καλλιτέχνες, γνωρίζει τον αγώνα τους, γνωρίζει τις κινητοποιήσεις που γίνονται στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και θα είμαστε μαζί τους μέχρι τέλος. Ευελπιστούμε ότι η συνάντηση σήμερα στις 12 η ώρα θα ευοδοθεί. Αν όχι, πιστεύουμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Το ΚΚΕ βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κινητοποίηση των καλλιτεχνών.
από καλλιτέχνες που διοργανώνεται από Ξάνθη, Ροδόπη και Αλεξανδρούπολη. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των καλλιτεχνών, των καλλιτεχνικών σωματείων όλης της Τράκης και βέβαια όλης της Ελλάδος. Απαιτούμε άμεσα την κατάργηση του προεδρικού διατάγματος και βέβαια και της πρόσφατης τροπολογίας της κυβέρνησης. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια μνημονιακών δεσμεύσεων που έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα το προηγούμενο διάστημα από το 2015 με τον καθορισμό και του μισθού από τον υπουργό, από τον υπεύθυνο υπουργό. Καλούμε μαζικά και όλους τους καλλιτέχνες, όλο το λαό της Ροδόπης να εκφράσει την αλληλεγγύη του, να διεκδικήσουμε από τη μία να πάρθει πίσω το προεδρικό διάταγμα και από την άλλη βέβαια έναν πολιτισμό που να έχουν πρόσβαση όλοι με δημόσιες, με βαθμίδες δημόσιες, δωρεάν πρόσβαση για όλο το λαό και τα παιδιά του λαού της περιοχής. Διαπιστώσαμε ότι στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους καλλιτέχνες έχουν, με λύπη μας διαπιστώσαμε, ότι δεν έχουν συμπεριλάβει μέσα τους κινηματογραφιστές. Καλό θα ήταν να μπορούμε να έχουμε και εμείς μια φωνή, ώστε να πούμε αυτά που θέλουμε να ακουστούμε. Θα την διανύσουμε και θα γυρίσουμε προς πλατεία. Μια μικρή πορεία διάταγμα, συμβολική. Γιατί μας ρώτησαν εδώ τροχονόμος αστυνομία για να μας προστατεύσει. Επειδή όταν χτυπάει η καμπάνα για κάποιον, θα ξεκινάμε, οπότε να είμαστε όλοι μαζί. Στον γείτονά σου μπορεί να χτυπήσει, αναμένεται το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να χτυπήσει και η δική σου πόρτα. Άλλωστε, ο πολιτισμός είναι ενιαίος και έτσι η στήριξη είναι δεδομένη ότι όταν κάτι δεν πάει καλά δίπλα σου, πρέπει να. Ο διπλανός θα πρέπει να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, μπορεί να αφορά τις παραστατικές τέχνες. Αυτό το προεδρικό το 20, δεν θυμάμαι ποιο είναι το 85-20, νομίζω να θυμάμαι. Ζητούμε κι εμείς μαζί με τα παιδιά των παραστατικών τεχνών άμεσα να αποσυρθεί. Αυτό που θέλω να πω είναι εν κατακλείδη, έτσι, να. Πιστεύω ότι κάθε καθεστική ατάξη, από όπου και αν προέρχεται αυτή, το τονίζω αυτό για να μην. Δεν αρέσκεται στο να στηρίζει τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι μία εξουσία. Και σκοπός της εξουσίας αυτής είναι να ελέγχει τα τεκτενόμενα γύρω μας. Είναι κάτι που δεν αρέσει σε πολλούς, για ευνόητους λόγους, και στην προσπάθειά τους να ελεγχθεί αυτή η εξουσία, έτσι γίνονται κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Ευθύνες υπάρχουν και διαχρονικά. Απλά το κλίμα ήταν που λένε στραβό. Τώρα ήρθε και η τρέχουσα πολιτική κατάσταση και έφαγε, το έφαγε κιόλας ο Γάιδαρος το κλίμα.